Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, 12 ακριβώς ημέρες πριν τη λαϊκή ετιμιγορία της 7ης Ιουλίου. Ναι, είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε για την επόμενη κυβέρνηση. Η εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα» απόψε εδώ ανοίγει τον διάλογο για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, με σημείο αναφοράς όμως σήμερα τον πρωτογενή τομέα. Θα επιχειρήσουμε να είναι θεματική εκπομπή για να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, την αγροτιά και την κτηνοτροφία που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κρητικής καθημερινότητας και διαχρονικά νομίζω αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση είναι στην διαχείριση της εξουσίας. Θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Μαζί μας απόψε εδώ στην εκπομπή «Ψηφίζω Ελλάδα» ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Βασίλης Μπόκος. Καλησπέρα σας κύριε Μπόκο, καλώς ορίσατε. Ο υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Ανδρέας Στρατάκης. Καλησπέρα σας κύριε Στρατάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Και ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Μανώλης Καρκαβάτσος. Καλησπέρα κύριε Καρκαβάτσο, καλώς ορίσατε και εσείς. Πρωτού μπούμε στο κυρίως πιάτο της συζήτησης που αφορά τον πρωτογενή τομέα, στην πρώτη τοποθέτησή σας θα ήθελα μία πρώτη δήλωση, μία πρώτη τοποθέτηση και από τους τρεις για το τι ακριβώς διακυβεύεται σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζεται κύριε Σμπόκο ως διακύβευμα των εθνικών εκλογών, ως ουσία, ως το ζητούμενο των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Θεωρώ ότι αυτό που διακυβεύεται, κύριε Δασκαλάκη, είναι η ομαλή μεταμνημονιακή πορεία της πατρίδας μας. Όλα αυτά που η κυβέρνηση Τσίπρα αυτά τα 4 χρόνια πάλεψε και πέτυχε, τα φέρνει σήμερα ενώπιον του ελληνικού λαού που καλείται να αποφασίσει. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα επιστρέψουμε πίσω. Ο αγώνας που έκανε η κυβέρνηση, ο οποίος είναι εμφανής και εμένα, αν θέλετε, η συμμετοχή μου εδώ στις εκλογές έχει να κάνει καθαρά με αυτό που βίωσα ως αντιδήμαρχος σε ένα μικρό δήμο της Ενδοχώρας, στο Δήμο Αναγίων, και βλέποντας, ας πούμε, διοικώντας ένα μικρό φορέα του κράτους, βλέποντας, ας πούμε, το τι υπήρχε σε ζητήματα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, ακόμη και ο πρωτογενής τομέας που έχει αναφορά η υποψηφιότητά μου στο ψηφοδέλτιο, είμαι εδώ πέρα για να υποστηρίξω και να σηκώσω αυτό που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα και να το κοινωνήσω. Παράδειγμα μπορώ να πω στο τομέα της υγείας, πώς ήταν πριν από μερικά χρόνια και πώς είναι σήμερα. Το νομοσχέδιο για τους ανασφάλιστους που ήρθε. Οι 19.500 προσλήψεις, όλα αυτά γίναμε μάρτυρες. Αντίστοιχα στην παιδεία. Τα σχολεία, θυμάστε πολύ καλά, ότι ανοίγανε με ελλείψεις, με φωτοτυπίες αντί για βιβλία. Αυτά σε ένα βαθμό έχουν αποκατασταθεί. Και στον πρωτογενή τομέα, τα οποία θα πούμε αναλυτικά. Μάλιστα. Για παρεμβάσεις που γίνανε. Θα πάμε στον πρωτογενή τομέα έτσι κι αλλιώς ειδικά. Κύριε Στρατάκη, και η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει το δικό της διακύβευμα και μάλιστα πολλά από τα στελέχη έχουν αυτόν τον αέρα της νίκης, επικαλούμενα πολύ συχνά και τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών και ημερών βεβαίως. Κύριε Δασκαλάκη, το ερώτημα το οποίο θέτετε με τα όσα έχουμε δει στην διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά που ο ελληνικός λαός είδε και άκουσε, το ερώτημά σας τι διακυδεύεται, κατά εμάς και κατά εμένα προσωπικά διακυδεύεται το μέλλον της χώρας, διακυδεύεται ποια χώρα θέμε να έχουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι όλοι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας είναι σε αποσύνθεση, έχει διαλύσει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Γεωπολιτικά η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλα και σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους και καλείται ο ελληνικός λαός στις 7 Ιουνίου να διαλέξει και να επιλέξει ποια κυβέρνηση θα τον εκπροσωπήσει. Θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει σωστά, με
μετά από μεγάλη σκέψη θα αποφασίσει σωστά και θα δώσει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να διακυβερνήσει τη χώρα και να οδηγήσει τη χώρα σε μια ανάταξη, σε μια ανασυγκρότηση σε όλους τους τομείς. Γενικά θα αναλύσουμε στην διάρκεια της εκπομπής, αλλά περισσότερο θα φέρει τη σοβαρότητα την οποία η χώρα έχει ανάγκη από μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία να έχει μια ενιαία γραμμή και όχι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ και ό,τι αυτά γίνονται. Κύριε Καρκαβάτσο, το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη άποψη, είτε έτσι είτε αλλιώς λέει η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι και το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Γιατί ο κύριος Κουτσούμπας σχεδόν καθημερινά, αλλά και τα στελέχη του ΚΚΕ, ζητούν ένα ισχυρό ΚΚΕ μετά την 7η Ιουλίου. Η άποψη του ΚΚΕ, κύριε Δασκαλάκη, βγαίνει ακριβώς από αυτό που βιώνει ο λαός μας. Κύρια, εμείς αυτό που λέμε πολιτικό διακύδευμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λένε τα δύο κόμματα τα οποία σήμερα συμφωνούν στους δύο πόλους. Εμείς υποστηρίζουμε τη λογική ότι η συνένεση της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ με τα μνημόνια και τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις που έδωσαν οι εφαρμοστικοί νόμοι και όλη εκείνη η λογική που συνθλίβει το λαό μας θα συνεχιστεί. Γι' αυτό εμείς από το ΚΚΕ λέμε ότι θα πάμε απέναντι σε αυτό το πολιτικό διακύδευμα που έχουν για να στρίψουν ακόμα περισσότερο το λαό μας στη γωνιά και να το συνθλίπουν εργαζόμενους και πρωτογενείς τομέας στους αγρότες. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Λογική για μας είναι η λογική της περάσης των συμφερόντων του λαού μας και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και γι' αυτό το ΚΚΕ πρέπει να βγει ενισχυμένο από αυτές τις εκλογές για να δώσει απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι δρομολογούν την εξέλιξη να φέρουν το λαό μας στη γωνιά έτσι όπως τα μνημόνια υπηρετούν και οι τρεις ψηφίσανε αυτό την πολιτική και οι τρεις φροντίσαν στο ξεκλήρυμα των αγροτών και των εργαζομένων και ορκίζονται με παρησία και ορκίζονται με πάθος στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν το πολιτικό διακύδευμα το ΚΚΕ θα υπηρετήσει, την πολιτική δηλαδή της λογικής να υπερασπίσει τα λαϊκά συμφέροντα και στο επόμενο βήμα στην αντιπολίτευση που θα βρεθεί. Θέλω να πάμε στον πρωτογενή τομέα. Διαχρονικά κύριε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αυτής της χώρας και ειδικά της Κρήτης δηλώνουν αδικημένοι. Δηλώνουν ότι τους ενοχλεί ακόμα και η τοποθέτηση, η βαριά βιομηχανία της Κρήτης που είναι ο τουρισμός. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο στίχημα είναι το πώς να παντρέψουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μια ενιαία οικονομία που να στηρίζεται στα πόδια της κρητικής αγροτιάς και κτηνοτροφίας. Θέλω, κύριε Σμπόκο, να μου κάνετε ένα γρήγορο απολογισμό. Στα 4 χρόνια που προηγήθηκαν, είστε ικανοποιημένος με την αγροτική πολιτική που ακολούθησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανέλκει συνεχεία ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν λύθηκανε όλα τα προβλήματα. Αλλά γίνανε παρεμβάσεις όμως που είχαν αντίκτυπο στον αγροτικό και στο κτηνοτροφικό κόσμο. Παρεμβάσεις στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, οι οποίες, παράδειγμα, το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπήρχε ένα φορολογικό νομοσχέδιο του 2013 που είχαμε φόρο από το πρώτο ευρώ. Το 2016 που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ το φορολογικό νομοσχέδιο, σηκώθηκε ένα καραβάνι από εδώ, από την Κρήτη και πήγαμε να αντιπαρατεθούμε, να αντιδράσουμε επειδή θα πληρώναμε φορολογία υπέρμετρη πέρα από αυτά που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Θα σηκώσουμε το βάρος που μπορούσαμε να σηκώσουμε. Ήρθε λοιπόν το νομοσχέδιο και τι έλεγε? Έκπτωση φόρου αφορολόγητο 9.500. Η αποζημιώση των σύνολων ενισχύσεων από τα αγροτικά προγράμματα του πυρώνα 2 της ΚΑΠ είναι πλήρως αφορολόγητες. Αφορολόγητο όριο μέχρι 12.000 ευρώ για την πράσινη λύση και τις συνδεδεμένες. Βέβαια, λυθήκανε όλα τα προβλήματα? Σίγουρα δεν λυθήκανε. Και βασικό θέμα που αφορά το φορολογικό είναι ότι ενώ μεν το 90% των παραγωγών σήμερα πληρώνουν μηδέν φόρο, το 10% που παράγει επιβαρύνεται. Επιβαρύνεται επιπλέον. Και εδώ είναι
το σημαντικότερο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα. Άμα παράγεις δηλαδή, θα πρέπει να καταδικαστείς, να πληρώσεις επιπλέον. Όχι. Αυτό είναι το ζήτημα που θεωρώ ότι είναι ένα βασικό, πολύ βασικό για την πορεία από εδώ και πέρα, πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Και ήδη έχουμε εμείς κατά νου πώς θα προχωρήσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και στο κομμάτι και στο ασφαλιστικό ακόμα, που από 1η-1η του 2019 ισχύει σταδιακά η μείωση στις ασφαλιστικές φορές στο 33%, θα μειωθεί. Και εδώ πάλι και στο ασφαλιστικό, το 90% περίπου των παραγωγών πληρώνει χαμηλότερο ασφάλιστρο, είναι στο κατώτερο όριο, χαμηλότερο ασφάλιστρο από ό,τι πλήρωνε με το νόμο πριν στον ΟΓΑ. Άρα θεωρείτε ότι γίνανε σημαντικά βήματα αυτήν την τετραετία όσον αφορεί τον πρωτογενή τομέα και τις Κρήτες. Μπορούμε να αναλύσουμε και θα γυρίσουμε για να πάρουμε θέματα, ένα προς ένα. Δύο κύρια ζητήματα, όπως είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Ένα προς ένα. Κύριε Στρατάκη, επειδή είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα να συνομιλήσουμε και τηλεοπτικά, όπως και με τον κύριο Σμπόκο και τον κύριο Καρκαβάτσο, πολλές φορές σας είχα ακούσει με προσοχή, είστε ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε κυρίως επικοινωνιακά με τις καθόδους των υπουργών, χωρίς όμως να γίνει κάτι ουσιαστικό. Δεν έγινε απολύτως τίποτα όλη αυτήν την τετραετία. Κύριε Δασκαλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόμενος στην κυβέρνηση το 2015 και μέχρι σήμερα που έχει την διακυβέρνηση της χώρας, δεν πίστεψε ποτέ στον Έλληνα αγρότη. Δεν πίστεψε ποτέ στην παραγωγή. Δεν έκανε το παραμικρό για να δώσει τη δυνατότητα να παράγουμε. Αντίθετα, αυτό που έκαμε ήταν το αδιανόητο. Πήρε τη φορολογία από το 13% γιατί πήγε στο 22% και σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει και μέχρι 45%. Πήρε, έκανε το φορολογικό το 2, όπως λέμε εμείς, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, στο οποίο πάμε 22,5 στο 27%. Και αν τα προσθέσω με όλα αυτά, κύριε Δασκαλάκη, φρύνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αξίζει να παράξεις. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε σήμερα το φαινόμενο ότι ο παραγωγός σήμερα το προϊόν το οποίο παράγει το κρύβει σαν να είναι κλεμμένο, διότι φοβάται να το τιμολογήσει. Και έδωσε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ξαναβγούνε στην αγορά οι λεγόμενοι μαυραγορίτες, οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν χωρίς τιμολόγιο, μπιρμπαρά. Χωρίς βέβαια να πούμε και τι άλλο. Ναι, υποθέσω ότι αναφέρεστε και στις παράνομες ελληνοποιήσεις, ας πούμε, του Ελλάδου. Πέρα από τις παράνομες ελληνοποιήσεις, αναφέρομαι μόνο στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να πούμε για το καλλιεργητικό κόστος, να πούμε για τις ελληνοποιήσεις, να πούμε για την αποσύνδεση τελείως των υπηρεσιών. Όλα αυτά τα οποία τα λέγαμε, που ο φίλος μου Βασίλης λέει ότι ένα καραβάνι. Εγώ λέω ότι όλος ο αγροτικός κόσμος αγωνίστηκε στην Αθήνα και ο Βασίλης ήταν εκεί και γεύτηκε τα χημικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΜΑΤ που θα καταργούσανε με τη μανία την οποία μας χτυπούσανε και μας κάνανε ό,τι μας κάνανε. Για να πούμε τι, να πούμε στον κύριο Αποστόλου ότι αυτό που κάνετε είναι η καταστροφή και η ταφόπλακα. Mm-hmm. Αυτό κάνανε. Δεν κάνανε τίποτε άλλο. Να πούμε για τα 20 λεπτά στο κρασί, από τη μία, τα 20 λεπτά το ελληνικό φόρο που έβαλε στο δικό μας προϊόν και όχι στα εισαγόμενα. Έχει καταργηθεί όμως. Έχει καταργηθεί. Το βάλανε, τον εβάλανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από δεκάδες διαμαρτυρίες τον αφαιρέσανε, αυτοί το βάλανε, αυτοί ήρθανε και τον αφαιρέσανε. Στο διάστημα όμως αυτό, κύριε Δασκαλάκη, θα σας πω ότι εγώ ξημέρωσα ένα πρωί και με μεγάλη αγωνία και όλο ο αγώνας μας για να στηρίξουμε τον παραγωγό της Ένωσης Ηρακλείου με βρήκαινε με 5.000 τόνους κρασί στις δεξαμενές μας. Μάλιστα. Και μας χρέωσε σε μία μέρα 1.000.000 ευρώ. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι στέρισε κάθε δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους παραγωγούς και ιδιαίτερα σε άτομα και σε ανθρώπους που έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια, είχαν κάνει στο κρασί για να βγουν σε μια αγορά που για μένα είναι η δυσκολότερη αγορά, να έχεις μια ετικέτα και να προσπαθείς να είσαι στην αγορά, στην ελληνική επικράτεια. Φανταστείτε τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Και ήρθενε και δεν φορολόγησε το ξένο κρασί, το εισαγόμενο κρασί,
με αποτέλεσμα να έρχεται αθρώα στη χώρα μας το ισπανικό, το σκοπιανό, το ιταλικό κρασί να εκτοπίσει. Αυτά είναι έργα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ουσιαστικά λέτε όλα τα άλλα. Ότι δεν υπήρξε καμία θωράκιση και απομάκρυνε τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους από τον πρωτογενή τομέα. Θα επιστρέψω και σε εσάς. Κύριε Καρκαβάτσο, στο ίδιο μήκος κύματος και το ερώτημα το σε εσάς, γιατί ακούσαμε δύο εντελώς διαφορετικές απόψεις. Ακούσαμε την άποψη του κυρίου Σμπόκου, που είπε ότι γίνανε πολύ σημαντικά βήματα στον πρωτογενή τομέα. Ακούσαμε όμως και την άποψη του κυρίου Στρατάκη, που λέει ότι ουσιαστικά απέτρεψε τους ανθρώπους που ήθελαν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, αλλά και αυτούς που ασχολούνταν τα άφησαν γιατί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Να πω κάτι, κύριε Δασκάλη. Πολύ γρήγορα, κύριε. Να προσθέσω. Πολύ γρήγορα. Εξαιτίας του φορολογικού, του ασφαλιστικού, του φορολογικού, του νόμου Κατρούγκαλου, έβγαλε, στέρισε το δικαίωμα σε 100.000 συναδέλφους μας, 100.000 παραγωγούς, και χάσανε την επιδότηση διότι φοβηθήκανε να ενεργοποιήσουν την αίτηση ενεργοποίησης. Μείον 100.000 παραγωγοί δεν παίρνουν επιδότηση σήμερα. Κύριε Καρκαβάτσο. Κύριε Δασκαλάκη, να τεινάξω λίγο τον αέρα. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Ξέρετε πώς μας λέει ο λαός κάτω στα χωριά, αγροτοπατέρες. Εσάς. Αυτή η έκφραση εσάς θέλει απολογισμό για να δούμε τη δράση μας απέναντι στην υπεράσπιση των συμφερόντων της αγροτιάς. Και ποιας αγροτιάς? Αυτή που δεινοπαθεί καθημερινά στα χωράφια, αυτή που τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής του για να καλλιεργήσει, σε αυτήν που τους παίρνουν το λάδι 2-10. Και από την πλευρά τη δικιά μας θα πρέπει να απολογηθούμε στην εξής κατεύθυνση. Όλα τούτα τα λαϊκά συμφέροντα, όλα τούτα δηλαδή το συμφέρον της αγροτιάς, ποιος το υπερασπίστηκε? Ποιος βρέθηκε μπροστά στην κινητοποίηση και τις μορφές της πάλης που εμείς διεκδικήσαμε σαν αγρότες? Είναι η ίδια πολιτική αυτή που εννοούν. Γιατί ακούστε, κύριε Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, ακούστε τώρα. Ακούστε την τοποθέτησή μου. Μα δεν είναι ακούστε την τοποθέτησή μου, κύριε Στρατάκη. Και στη συνέχεια να πείτε ό,τι θέλετε. Είστε υποψήφιος βουλευτής. Δεν είναι αποκλειστικότητά σας. Κύριε Στρατάκη, ακούστε. Μα μην μας βάζετε στη ζυγαριά με τους αγώνες. Να περιμένετε λίγο, κύριε Στρατάκη, γιατί δεν βρεθήκατε ποτέ σε αγώνες. Σταματήστε να το λέτε αυτό. Δεν μπορείτε μια ζωή να λέτε βοηθήστε ότι με, κύριε, πέρα από εσάς δεν είναι κανείς άλλος. Δεν είναι αποκλειστικό. Θα μιλήσω λοιπόν στην κατεύθυνση ποιας πολιτικής και ποιας λογικής αυτά τα δύο κόμματα βρέθηκαν σήμερα να προσπαθούν να πείσουν την αγροτιά ότι στο επόμενο διάστημα θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν κάνουν κουμάντα τα δύο κόμματα τούτα. Κάνει κουμάντα η Ευρωπαϊκή Πολιτική, η Κομισιόν, η ΚΑΠ, που με την κατεύθυνση που δίνει οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της μεκρημεσαίας και φτωχιάς αγροτιάς. Εσείς, κύριε Καρκαβάτσο, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε δει το παραμικρό που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσετε? Περιμένετε να δείτε ακριβώς το αρνητικό της υπόθεσης. Mm-hmm. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος της αγροτιάς δοκιμάζεται το πώς θα καλλιεργήσει με ένα υψηλό κόστος παραγωγής, με τιμές τέτοιες στα αγροτοεφόδια που δεν πλησιάζονται, που μεγάλες οι δυνατότητες που του δίνει το να το μειώσει ούτε από τους δήμους, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το κεντρικό κράτος, mm-hmm, να μειώσει το κόστος παραγωγής δεν υπάρχει και βρίσκεται ακριβώς στο σημείο της εξαθλίωσης. Έτσι. Και παράλληλα πουλεί τα προϊόντα του κάτω από το κόστος παραγωγής. Αυτό είναι δείγμα ότι θα βοηθηθεί να παραμείνει στη γη του? Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει στη γη του με αυτή την ακρίβεια. Τι συμβαίνει εδώ? Η όρκη πίστης στην ευρωπαϊκή πολιτική, η όρκη πίστης στην ΚΑΠ και από το ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει την πορεία της δίκαιης ανάπτυξης και από τη Νέα Δημοκρατία που δείχνει την πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης δεν διαφέρουν σε τίποτα από τη λογική της συγκέντρωσης της γης της παραγωγής σε λίγα χέρια. Άρα, επειδή ζήτησα κάτι συγκεκριμένο, ακούμε πολύ προσοχή την τοποθέτησή σας. Θεωρείτε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα από την κυβέρνηση του εκείνο ΣΥΡΙΖΑ που έγινε, ή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις? Ακούστε, εκείνο που έγινε, ναι, έχει φέρει ακόμα σε πιο δεινή θέση τη μικρομεσαία και φτωχή αγροτιά και δρομολογεί ακόμα καλύτερες εξελίξεις στη μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα, στη μεγάλη αγροτική εκμετάλλευση. Εξάλλου, το μεγάλο βιολί της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Ηρακλείου, όπως είναι ο κύριος Αβγιανάκης, υποστήριξε τη λογική σε άρθρο του για την
αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Περιμένετε, κύριε Στρατάκη, να ακούσετε ότι η οικογενειακή εκμετάλλευση θα πρέπει, λέει, γρήγορα να γίνει επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Τι εννοεί ο κύριος Αυγενάκης? Εννοεί ότι εμείς η αγροθιά, η οποία καλλιεργούμε με τόσο κόπο τα προϊόντα μας, που με κουτουρού καλλιεργούμε, που με το εισόδημα, με τα έξοδα που παράγουμε, δεν φτάνουν να καλύψουμε τα λεφτά μας για να ξανακαλλιεργήσουμε, δηλαδή την παραγωγή μας για να ξανακαλλιεργήσουμε, θα γίνουμε επιχειρηματίες. Έχει πολύ σημασία γρήγορα, όμως να δούμε. Πολύ γρήγορα, έχει σημασία όμως να δούμε ότι αυτή η πρόταση για επιχειρηματική δραστηριότητα, mm-hmm, που περνάει μέσα από τις μορφές της πρότασης για συνεργατικά σχήματα, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, κινσέπ και μια σειρά πράγματα, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη μεγάλη αγροτική εκμετάλλευση, mm-hmm, στη συγκέντρωση γη και παραγωγής σε λίγα χέρια, και αυτό φαίνεται καθαρά, κύριε Δασκαλάκη, και από τις τακτικές που ακολουθούν σήμερα και στην Ένωση Ηρακλείου με την εταιρική σύμπραξη και στις μορφές που δρομολογεί για να συνεργάζεται με επιχειρηματικούς ομίλους, που γίνεται καθαρά η επιχειρηματική δραστηριότητα των ιδιωτών εμπόρων, βιομήχανων και ηνοπιοπαραγωγών στην κατεύθυνση το πώς θα πάρουν περισσότερο και φτηνότερο, λοιπόν, το προϊόν. Θέσατε κι εσείς μια σειρά από θέματα. Θέλω πολύ γρήγορα μια τοποθέτηση και από τους δύο στα λεγόμενα του κυρίου Καρκαβάτσου, γιατί εδώ, κύριε, ακούμε τρεις εντελώς διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Τρεις διαφορετικές απόψεις. Τρεις είστε, κύριε Καρκαβάτσου. Εγώ δεν κατάλαβα να συμφωνείτε με κάποιες από τις τοποθετήσεις των συνομιλητών σας, όπως και ο κύριος Στρατάκης με τον κύριο Σμπόκο. Επειδή, κύριε Στρατάκη, θα έρθω και σε εσάς, κύριε Σμπόκο, επειδή ο κύριε Στρατάκη έθεσε το θέμα της ΕΑΣΥ και θέλετε να απαντήσετε, παίρνετε το λόγο. Μα να απαντήσω στο Μανώλη, το Καρκαβάζο, το συνυποψήφιο, τι να απαντήσω. Ο Μανώλης ο Καρκαβάζος έχει ένα συγκεκριμένο, πάντα έχει ένα πώς να το πω, μια αρχή και ένα τέλος, το οποίο μόλις τελειώσουμε ξανά από την αρχή και τα ίδια λόγια. Σέβομαι την άποψή του, δεν του αναγνωρίζω όμως το δικαίωμα ούτε σε αυτό, ούτε έχουν την άποψη. Δεν το περιμένω να το αναγνωρίσετε. Δεν σε το αναγνωρίζω εγώ, διότι εγώ είμαι ένας αγωνιστής. Εγώ είμαι ένας αγωνιστής και αγωνίζομαι από θέσεις ευθύνης. Ούτε κάθομαι να πίνω φρέντο εσπρέσο και να έτσι με ευκολία. Εγώ αγωνίζομαι για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, αγαπητέ συνυποψήφιε, μέρα νύχτα. Εγώ δεν σας αναγνωρίζω το δικαίωμα και την αποκλειστικότητα ότι εσείς αγαπάτε και μόνο και νοιάζεστε για αυτόν τον κόσμο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά σου έχω πει πολλές φορές όταν συνομιλούμε να αναγνωρίζεις κάποια πράγματα. Εγώ, Μανώλη συνυποψήφιε Καρκαβάζου, είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, στην οποία η ένωσή μου αυτή τη στιγμή παρουσιάζω ένα έργο. Ποιο είναι το έργο? Στηρίζω τον παραγωγό. Είμαι εγώ που είναι η ένωσή μου, η οποία έρχεται και παίρνει το προϊόν. Η κακή ένωση, Μανώλη, η όποια η ένωση. Η όποια ένωση. Στρατάκη, καθορίζει η όποια την τιμή ένωση του λαδιού. Έχετε ευθύνη σωματική για την τιμή ένωση του λαδιού. Είναι στο 2.10. Είσαστε ο κύριος υπεύθυνος για την εξέλιξη της τιμής του λαδιού. Είσαστε υπεύθυνος για τις τιμές των χαφιλιών. Είσαστε υπεύθυνος για την εξέλιξη των παραγωγών που τους χρωστάτε ακόμα λεφτά από τα σταφύλια. Δεν χρωστάει κανένα η ανοσική, αν χρωστάει θα τα αποπληρώσει. Συνεργάζεστε, κύριε Στρατάκη, και έχετε ευθύνη. Κύριε Καρκαβάτσο, μισό λεπτό. Ολοκληρώστε, κύριε Στρατάκη. Με τους βιομηχανούς, κύριε Καρκαβάτσο, εξελίξεις στην κατεύθυνση του κέρδους των εμποροβιομηχάνων, λοιπόν, και γι' αυτό ο αγρότης δεν το πάθει σήμερα. Πρέπει να πάω σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώσω και να πάω στον κύριο Σμπόκο. Κύριε Στρατάκη, ναι. Δώστε μου ένα λεπτό. Εγώ, το έχω πει, μα δεν το θυμάται. Προσωπικά εγώ, αλλά και η Ένωση Ηρακλείου και οι συνεργάτες μου, υποδείξεις και μαθήματα στήριξης δεν δέχομαι από κανένα. Δεν σας κάνω υπόδειξη. Διότι εγώ έχω δώσει, εκείνο έχω που βιώνει ο λαός μας και ο αγροτιά, κύριε τομέα. Στρατάκη, δεν άνθρωπο. Μιλάω εκ του ασφαλούς ούτε συνδικαλιστικά. Ο Μιλόν το έχει πληρώσει αυτό και το έχει πληρώσει πανάκριβα. Μάλιστα. Για να στηρίζω τον αγροτικό και την πρωτογενή παραγωγή. Λοιπόν, κύριε, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δίνω δέσμευση, κύριε Σμπόκο, ότι με την επιστροφή ο λόγος είναι σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ακριβώς ένα λεπτό μετά τις 10.30. Δυναμικό το απόψινο πάνελ. Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις των τριών υποψηφίων. Να σας υπενθυμίσουμε για όσους συντονίζεστε τώρα στην Crete TV. Μαζί μας ο κύριος Βασίλης Μπόκος, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Ανδρέας Στρατάκης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία επίσης στο Ηράκλειο. Και ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο, ο κύριος Μανώλης Καρκαβάτσος. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μπόκο. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις των υποψηφίων σας. Μία λέει πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά απομάκρυνε και κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα. Το λέω έτσι ως διελκυστίδα των τοποθετήσεων των δύο συνομιλητών σας. Να υποθέσω ότι βεβαίως διαφωνείτε. Εσείς όμως στην πρώτη σας τοποθέτηση μιλήσατε για συγκεκριμένους τομείς του πρωτογενή τομέα όσον αφορά την φορολογία. Με τον κύριο Στρατάκη να λέει όμως ότι η φορολογία αυξήθηκε από το 13% στο 22%. Κοιτάξτε, να δείτε, οφείλω μια απάντηση στον Ανδρέα το Στρατάκη όσον αφορά το θέμα αυτό με τη φορολογία. Με το νόμο 4172 του 2013, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, όλα τα εισοδήματα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 13%. Mm-hmm. Συμπεριλαμβανομένο και των αποζημιώσεων των εργάτων και όλων των επιδοτήσεων. Αποκαλυπτικό γι' αυτό είναι μια τροπολογία 17 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κατατέθηκε 18/11/14 προς τον τότε Υπουργό Οικονομίας για τη μη φορολόγηση των αποζημιώσεων mm-hmm. και των επιδοτήσεων που απορρίφθηκε. Ήρθε όμως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016 με το νόμο 4328-2015, 4327-2016, που αυτά τα ξεκαθάρισε και έβαλε το αφορολόγητο στο 9,5 χιλιάρικα και έβαλε, είπε ότι οι επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα μηδέν δεν θα φορολογούταν mm-hmm. και μέχρι 12,5 χιλιάρικα οι πράσινοι, οι συνδεδεμένες και οι πράσινοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το θέμα, Ανδρέα. Τόλισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όντως πήγαμε τότε και φάγαμε τα δακρυγόνα. Κανένας αγώνας πραγματικά δεν είναι χαμένος, μόνο αυτός που δεν γίνεται. Αγωνιστήκαμε. Σήμερα όμως το 90% των παραγωγών λαμβάνει αυτό την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και το άλλο που είπε ο Ανδρέας για το ασφαλιστικό, εγώ δεν πιστεύω ότι ο νόμος Κατρούγκαλου αφαίρεσε 100.000 από 100.000 παραγωγούς τις επιδοτήσεις. Το θεωρώ αυτό ότι δεν στέκει. Απαντή. Και θα πω, αφού είπα και για τις επιδοτήσεις, θα πω κάτι το πώς ας πούμε κινήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα 4-7 χρόνια και βέβαια να μην ξεχνάμε το τι υπήρχε και μέχρι το 2015 που ανάλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλες οι παθογένειες του πρωτογενή τομέα ερχόμαστε σήμερα μετά από 4 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να τις απονείμουμε και να πούμε ότι όλα τα κακά τα έκανε η κυβέρνηση αυτή τα 4 χρόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που ανάλαβε είδε ότι στο παραγωγικό ιστότι την παραγωγική διαδικασία υπήρχε πρόβλημα, όντως. Έκανε κάποια πράγματα, δεν έφερε το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να φέρει, αλλά κάποια πράγματα γίνανε. Έριξε μεγάλο βάρος στο θέμα της ΚΑΠ με τις ενισχύσεις. Όταν λοιπόν το 2015 υπήρχε μια διαπραγμάτευση από πριν για το πώς θα δινόταν οι επιδοτήσεις μετά το 2015 και στη διαπραγμάτευση αυτή συμμετείχαμε και εμείς ως συνδικαλιστές, τα αποτελέσματα ήρθαν εις βάρος των παραγωγών της Κρήτης, ειδικά στο ελαιόλαδο. Η ελαιοπαραγωγή την πατήσανε από αυτή τη διαδικασία, διότι γίνανε τρεις περιφέρειες. Mm-hmm. Η μια περιφέρεια ήταν οι δεντρώδεις καλλιέργειες, η δεύτερη περιφέρεια είναι τα ψυχαθή, μονοετής καλλιέργειες και η τρίτη είναι οι κτηνοτροφικές εκτάσεις. Όπου ουσιαστικά η χασούρα, θα το πω έτσι λαϊκά, ήταν κυρίως για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Ήτανε για τους ελαιοπαραγωγούς και τους αμπελουργούς. Το 2015, θυμάμαι πολύ καλά, μόλις ξεκίνησε η καταβολή, μόλις έγινε η καταβολή της πηδότης την πρώτη χρονιά της περίοδου 15-21, τα βάλανε όλοι με το
με τον Τσίπρα, ότι τους έκοψε τις επιδοτήσεις. Υπήρχε όμως μια διαπραγμάτευση πριν από αυτό, όπου εμείς συμμετείχαμε, τουλάχιστον εγώ εκπροσωπούσα το κτηνοτροφικό κομμάτι και με πίεση, ενώ υπήρχε. Τι εκπροσωπούσατε ακριβώς, κύριε Σμπόκο, για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί είναι σωστό. Εμείς ως συνδικαλιστές κτηνοτρόφοι είμαστε παρόν. Ποιο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσωπούσατε? Εγώ εκπροσωπούσα το Κτηνοτροφικό Σύλλογο και την Παγκρίτια Συντονιστική. Ποιο κτηνοτροφικό σύλλογο? Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αναλογίων. Έχω την αίσθηση ότι ο Κτηνοτροφικό Σύλλογο των Αναλογίων το τελευταίο διάστημα, έτσι, εκτός αν θέλετε να αυτοχαρακτηρίζεστε εκπρόσωπός του, δεν σας έχει δώσει τέτοια αξιοδότηση. Μιλάω για την περίοδο του 2013-2014, κύριε Καρδάκη. Τόσο πολύ πίσω, δηλαδή. Για αυτή την περίοδο κουβεντιάζω. Και θα σας πω το αποτέλεσμα. Θα σας πω το αποτέλεσμα που φέραμε εμείς ως κτηνοτρόφοι συνδικαλιστές της Κρήτης συνολικά. Σήμερα μιλάμε, κύριε Μπρόκο. Σήμερα μιλάμε. Αυτά είναι τα απόνερα. Αυτό θέλω να πω. Τα απόνερα κίνηση της περίοδου, τα οποία σήμερα τα αντιμετωπίζουμε. Πήγαμε λοιπόν εμείς τότε σε αυτή τη διαπραγμάτευση και διασφαλίσαμε το σύνολο των επιδοτήσεων το 2013 για την προγραμματική περίοδο 2015-2021. Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιδοτήσεων, ενώ υπήρχε μια λογική να κοπεί το 30%. Αντίστοιχα, έπρεπε να υπάρξει μια αντίστοιχη διαπραγμάτευση και για τους ελαιοπαραγωγούς, η οποία δεν έγινε. Και θα σας πω τώρα, σήμερα ο ελαιοπαραγωγός. Το στρέμμα, όταν θα έρθει να γίνει η σύγκληση συνολικά και σε κάθε στρέμμα ελιάς είναι 55 ευρώ, ένας μέσος παραγωγός εδώ στην Κρήτη που έχει 30 στρέμματα, όταν θα γίνει πλήρη σύγκληση θα παίρνει επιδότηση 1.500 ευρώ, ενώ αντίστοιχα ένας παραγωγός στη Θεσσαλία ή στη Μακεδονία, που βαβακοπαραγωγός ή σιτοπαραγωγός, θα παίρνει γύρω στις 12-13.000. Μας λέτε, για να καταλήξω την καθιάθεση, ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έφαγε στο προσκήνιο και κάνει μια αντιγορία που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Είχε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το ελαιόλαδο. Το αναφέρω γιατί η στήριξη σήμερα, η επιδότηση είναι μια ουσιαστική στήριξη πολύ γρήγορα, σε πολύ δύσκολες εποχές. Σήμερα είναι το λάδι 2 ευρώ. Η επιδότηση είναι πολύ ουσιαστικό κομμάτι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο κομμάτι αυτό των επιδοτήσεων και μπορεί στη διάρκεια της συζήτησης να αναφερθώ και πιο αναλυτικά. Είπατε ότι δεν χάθηκαν οι επιδοτήσεις. Νωρίτερα, κύριε Στρατάκη, αναφερθήκατε για 100.000 αγρότες που έχουν χάσει τις επιδοτήσεις τους με τον νόμο Κατρούγκαλο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό? Κύριε Δασκαλάκη, επιδοτήσεις παίρνει όλος ο κόσμος. Δεν παίρνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου απέτρεψε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνανε μικρές επιδοτήσεις της τάξης των 500-400 ευρώ, 600 ευρώ, να κάνουν αίτηση, για το λόγο του ότι θεωρείται εισόδημα και φορολογείται και θα πρέπει να πληρώνει ΕΦΚΑ. Δηλαδή πρέπει να πληρώνει 116 ευρώ κάθε μήνα. Αυτό έχει ακόμη συνέπειες. Και σας λέω εγώ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, ο Ανδρέας Στρατάκης, ότι φέτος στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, 4.000 παραγωγοί. Επιπλέον, συν από πέρυσι και προπέρυσι, 4.000 ανθρώποι δεν κάνανε αίτηση. Λόγω του ασφαλιστικού του νόμου Κατρούγκαλου που θα πρέπει να πληρώνουν ΕΦΚΑ. Άρα, προχωρώ. Λέτε αυτό που είπατε και στην πρώτη τοποθέτηση, ότι ουσιαστικά αποθάρρυνε τους αγρότες. Αυτό στην επικράτεια της Ελλάδας, σας το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι στο δικηγόρο. Περισσότεροι ήταν αυτοί που παίρνουν επιδότηση μέχρι 250 ευρώ. Βασίλη, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΑΠΗΣ. Και όταν λέμε για επιδοτήσεις, εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΑΠΗΣ και γνωρίζω πόσοι, ποιοι και τι παίρνουν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 100.000 που αναφέρεστε είναι η παραγωγή. Έχουμε 100.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν παίρνουν 250 ευρώ. Αυτά τα 250-300. Η οποία καταργήθηκε. Όποιοι παίρνουν μέχρι 200 ευρώ. Καταργήθηκε γιατί έπεσε. Αυτή είναι. Θα πάμε και εκεί. Κύριε Δασκαλάκη, εμείς δεν κατηγορούμε. Εγώ δεν κατηγορώ. Εγώ δεν κάνω κάτι άλλο από το να αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 2015, και όσοι παραγωγοί μας ακούνε, ας κοιτάξουν σε ένα σιρτάρι στο σπίτι τους, θα βρούνε ένα οριστικό δικαίωμα το οποίο έχει υπογραφεί Ευάγγελος Αποστόλου, το οποίο λέει ότι 2016,
θα πάρεις αυτά τα χρήματα 2017, 2018, 2019. Αναφέρει τη μείωση του ποσού για να γίνει η σύγκληση που λέει ο Βασίλης. Ήρθε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, και αναφέρεται στην αμπελουργία και την ελογομία του νομού Ηρακλείου, και έκανε οριζόντια και κάθετη περικοπή 45%. Όσοι παίρνουν επιδοτήσεις και μας ακούνε, θυμούνται τι έπαιρναν και τι παίρνουν σήμερα. Έχουμε μία μείωση 45%. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που ο Βασίλης συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις, γιατί εμείς δεν καλεστήκαμε ποτέ. Θεωρώ ότι ο Βασίλης δεν εκαλέστηκε ως ουσιαστικά αποκλειστήκατε κομματικό, λόγω του εμάς. Όχι, το κόμμα συμβερνούσε. Το κόμμα μου, το 13 και το 14, το η διαπραγμάτευση αφορούσε τα χρόνια 13 και 14. Οι πόρτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαπραγμάτευση αφορούσε στο συνεταιριστικό κίνημα, όσοι όλοι είχαμε μία άλλη άποψη από Ευάγγελος Αποστόλου. Κλείσανε οι πόρτες. Δεν κατάλαβε. Και είναι και ακόμα κλειστές. Δεν κατάλαβε. Εμείς δεν καλεστήκαμε πουθενά. Δεν κατάλαβε. Η διαπραγμάτευση έγινε το 2013 και το 2014 που κυβερνούσε. Που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Αν καταλάβατε. Να τελειώσω. Να ολοκληρώσω. Αυτή είναι η ιστορία των επιδοτήσεων, στον οποίο τώρα θα πρέπει να πω ότι αυτές τις μέρες γυρίζοντας στα χωριά υπάρχει μία προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι ερχόμενοι εμείς στην κυβέρνηση, ερχόμενος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα κόψει τις επιδοτήσεις. Κάπ θα τις κόψει, κύριε Στρατάκη. Που είσαστε υπέρμαχοι της πολιτικής της ΚΑΠ. Το 2021 και μετά μειώνει τις επιδοτήσεις. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Καρκαβάτσο, τώρα. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό πρέπει να σταματήσει. Η επιδότηση, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει. Η πρόθεσή του είναι να διοργανώσει και να ανασυντάξει. Άρα τον δεν τίθεται κανένα κίνδυνο για τις επιδοτήσεις. Αλλά η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να πω και να στείλω το μήνυμα να μην κανείς παραγωγός να μην ακούει όλα αυτά τα οποία μια μαύρη προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες, πράγματα που μου τα λένε οι άνθρωποι στα χωριά. Οι επιδοτήσεις θα συνεχίζονται να δίνονται. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η χώρα και θα καταθέσει πρόταση το μήνα Οκτώβριο για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ευτυχώς που θα κατατεθεί με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέγω εγώ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετέχουν στο σύνολο ανεξαρτήτων πολιτικών θέσεων και απόψεων των συνεταιριστικών στελεχών και αγροτικών στελεχών να πούνε την άποψή τους. Εσείς, κύριε Καρκαβάτσο, λέτε ότι η νέα ΚΑΠ και οι ευρωπαϊκές πολιτικές ουσιαστικά θα φρενάρουν τη ροή των χρημάτων από τις επιδοτήσεις. Ο κύριος Καρκαβάτσο, άμα δεν θέλει την επιδότηση που παίρνει, να την επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου τη χαρίσω, να την επιστρέψει. Στρατάκη, να μην έχετε την εντύπωση ότι διαφεντεύεται το βιός και την κακομοιριά του μικρομεσαίου και φτωχού αγρότη, διαχειρίζοντάς του τα ψίχουλα που νομίζετε εσείς ότι από εκεί θα τον βγάλουν το αδιέξοδο. Η εντύπωσή μας, κύριε Στρατάκη, και όχι η εντύπωσή μας, το διακύβευμα αυτής της λογικής είναι ότι η ΚΑΠ είναι αυτή η κυρίαρχη πολιτική που οδηγούν και τα κόμματα αυτά που σήμερα διεκδικούν την ψήφο του λαού μας στην κατεύθυνση της λογικής το πώς θα αποπροσανατολίσουν το λαό μας. Κοιτάξτε τώρα, η ΚΑΠ του 2021 έχει σταθερό προσανατολισμό να κατευθύνει τις επιδοτήσεις στο μισό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζει και καθοδηγεί τις εξελίξεις το ποιος θα παράγει τι. Ακούστε, το 80% της επιδότησης που παίρνει το ελληνικό κράτος το παίρνει το 20% των αγροτών. Αυτό σημαίνει τι, ότι οι μεγάλες παραγωγικές, το μεγάλος κλήρος δηλαδή, παίρνει την περισσότερη επιδότηση. Αυτές τις λογικές όμως με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν το μικρομεσαίο ιδιοκτήτη, το φτωχό αγρότη, στην κατεύθυνση να καλλιεργεί όπως. Ξέρετε όμως, κύριε Καρκαβάτσου, μισό λεπτό, για να θέτω και εγώ τα ερωτήματά μου, έτσι αλλιώς το έχω κάνει και με τους δύο προηγούμενους συνομιλητές σας. Ο κύριος Στρατάκης νωρίτερα έθεσε μια κόκκινη γραμμή. Λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, εφόσον αναλάβει τα ενία της κυβέρνησης, να επιτρέψει η νέα ΚΑΠ να φέρει περικοπές ή ακόμα και διακοπή επιδοτήσεων στη χώρα μας και βεβαίως στην Κρήτη. Αυτό τώρα είναι υπόσχεση του κυρίου Στρατάκη. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Στρατάκη. Είναι, αν θέλετε, η λογική
της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας που είναι δεμένη πίσω από το άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κατεύθυνσης που δίνει η ΚΑΠ. Και να πάμε λίγο και πιο προσωπικά, αφού ο κύριος Στρατάκης θέλει να εγγυηθεί αυτή την εξέλιξη και τη λογική, το πώς θα προστατέψει τον αγρότη, θα τον καλέσω λίγο πολύ να θυμηθεί πού βρέθηκε την περίοδο που η αγροθιά ξεσηκωμένη στους δρόμους διεκδικούσε το δικαίωμά της, το δικαίωμα της επιβίωσης. Διεκδικούσε δηλαδή να διατηρήσει εκείνο που λογικά θα πρέπει, το αυτονόητο δηλαδή, τιμές τέτοιες που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, που να μπορεί να πληρωθεί τον κόπο της και τον ίδρο της. Η επιδότηση θα το λύσει το πρόβλημα? Δεν το λύει. Mm-hmm. Και έρχεται εκείνη η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, η οποία κατευθύνει πάλι την ίδια λογική, γιατί εγκρίνει τη μεγάλη αναπτυξιακή πορεία της λογικής της δίκαιης ανάπτυξης, τα αγροτικά προγράμματα ανάπτυξης που δρομολογούνται στην κατεύθυνση ίδια κεφάλαια και στρέμματα, που έχουν το τραπεζικό σύστημα απέναντι, μαζί τους. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική δεν είναι ενιαία, δεν κατευθύνονται στην ίδια λογική. Η μεγάλη αγροτική εκμετάλλευση που έχει την αβάντα του τραπεζικού συστήματος, που έχει την αβάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιον βγάζει εκτός? Mm-hmm. Δεν βγάζει το μικρομεσαίο και φτωχό αγρότη. Mm-hmm. Πώς μπορεί να καλλιεργήσει δηλαδή ο μικρομεσαίος και φτωχός αγρότης? Άρα λοιπόν σε μια λογική συμφωνούν, ενιαία αντίληψη έχουν για την ευρωπαϊκή πολιτική και την ΚΑΠ. Όσο και αν θέλουν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, η αγροθιά βιώνει σήμερα ό,τι πιο βάρβαρο και πιο βάναυσο για την επιβίωσή της. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν στην όλη εξέλιξη είναι το πώς θα παραμείνουμε στη γη μας, το πώς εμείς θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, και εδώ έρχεται το ΚΚΕ να δρομολογήσει την εξέλιξη της επόμενης στις 8 του μήνα, για να δώσουμε την απάντηση σε αυτούς που νομίζουν ότι θα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας βγάλουν από τη γη την περιουσία μας. Θα βρεθούμε απέναντι σε αυτή την τακτική. Οργανώσαμε στο προηγούμενο διάστημα αγώνες, δρομολογήσαμε πανελλαδικά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Το καλά οργανωμένο αγροτικό κίνημα βρέθηκε μπροστάριδες. Οι κύριοι που βρίσκονται εδώ ήταν απέναντι, μας λιδωρούσανε ότι είμαστε κομματικοί και σήμερα έχουν την ταυτότητά τους στο κούτελο, δρομολογούν την εξέλιξη ότι με τις κυβερνήσεις που συμφωνούν με την ΚΑΠ και ουσιαστικά τον ξεκλειδισμό μας θα τη διαχειριστούν. Βρεθήκαν με υπουργούς, βρεθήκαν με συντονιστικά όργανα που επί της ουσίας δεν κάναν τίποτα περισσότερο από να διαχειριστούν, ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί θέτεται, κύριε Καρκαβάτσο, βροχή θεμάτων και αντιλαμβάνεστε ότι και οι δύο συνομιλητές σας θέλουν να απαντήσουν. Κύριε Στρατάκη, πολύ γρήγορα, να πω, και έρχομαι και σας. Να πω μόνο, ναι, στον κύριο Καρκαβάτσο ότι τα λουστρασιών τραχτέρια που παρελάσανε στην πλατεία Συντάγματος, στα πρωτόρια, κύριε Στρατάκη, δεν έχει λουστρασιών τραχτέρια. Ήταν τα τραχτέρια. Εσείς βρεθήκατε των αγωνιστών που λέει, οι οποίοι πουλήσανε το μεγάλο αγώνα που κράτηξε 40 ημέρες. Εσείς είστε απέναντι, κύριε Στρατάκη. Και περάσανε την πλατεία Συντάγματος τα λουστρασιών τραχτέρια τους και πουλήσανε τον αγώνα που κράτηξε 40 ημέρες. Στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Δασκαλάκη, εκείνο που συναντήσαμε ήταν η ενιαία συσπήρωση εργαζομένων, άνεργων, βιοπαλαιστών της Αθήνας μαζί με την αγροθιά. Ο κύριος Στρατάκης απέχει από αυτή την εξέλιξη, γιατί το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, είπε μακριά από αυτούς τους συμμορίτες. Δεν θα πάμε εκεί να τους ενισχύσουμε. Και το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτή τη λογική. Κύριε Καρκαβάτσο, όμως, και ας παθαίνετε να μας πούμε κύριε Καρκαβάτσο, ότι είναι οι συνδικαλιστές που υποστήριξαν τώρα τα συμφέροντα. Έχετε θέσει πολλά θέματα, κύριε Σμπόκο. Εγώ θέλω να πω ότι σέβομαι και τιμώ τις αγώνες του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Αλλά και εδώ πέρα δεν είναι ως μορφή για μένα. Θεωρώ ότι δεν είναι μορφή το ότι συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο ενός κόμματος που διεκδικεί την εξουσία και η υποψηφιότητά μου έχει αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Και είναι πολύ θετικό που τα κόμματα εξουσίας έχουν στα ψηφοδέλτιά τους ένα αγροτικό νομό όπως είναι το Ηράκλειο, ανθρώπους σαν εμένα και τον Αντρέα. Μέχρι εκεί. Δεν αφιζητώ τον αγώνα κανενός, όπως
δεν θέλω και να αμφισβητείτε και ο δικός μου αγώνας. Εδώ ο δικός σου αγώνας, κύριε Σμπόκο, έχει μπορεί... να κάνει με τη διαχείριση. Δεν σας διάκουσα, κύριε Κατέ. Πολύ ωραία. Έτσι. Αυτά τα έχουμε και να τα έχουμε το ακούσει. Να γίνει κατανοητό ότι δεν συμμετείχετε στους αγώνες. Περάσατε και λιδωρήσατε τη μορφή της πάλης των ανοιανών κτηνοτρόφων στον Τισταύρη. Βρεθήκατε απέναντι σε αυτούς και τους προκαλέσατε να βρεθούν σε συνεννόηση με τους υπουργούς. Σε κάθε κινητοποίηση, σας ήμουν παρόν. Το ίδιο έγινε και όταν έγινε η κινητοποίηση αυτή που αναφέρεστε. Εντάξει, τώρα οφείλω. Το λιδωρήσατε, κύριε Καρκαβάτσο, είναι μια βαριά έκφραση. Κύριε Καρκαβάτσο, οφείλω μία απάντηση στο θέμα που έδειξα με τις επιδοτήσεις. Το 2013 και 2014 κυβερνούσε, υπήρχε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ίσως, αν θυμάμαι καλά, ο Σκανταλίδης ήταν υπουργός κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ο Καρασμάης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρχε καμία πόρτα κλειστή, αγαπητέ Ανδρέα, για κανένα συνδικαλιστή. Εγώ πήγαινα εκεί πέρα στη διαπραγμάτευση και επειδή είχε χωριστεί καθαρά το κομμάτι, ότι εσύ ασχολείσαι με το κομμάτι το κτηνοτροφικό, που εγώ δεν το διαχωρίζω, τα προβλήματα είναι κοινά και του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Και εμείς με το αγροτικό. Εσύ με το κτηνοτροφικό, εσείς κάνετε τη διαπραγμάτευσή σας και εμείς από την άλλη πλευρά με το αγροτικό. Εμείς λοιπόν πετύχαμε αυτό. Από την άλλη, ο ελαιοπαραγωγός που είπαμε ότι σήμερα, αν γίνει σύγκληση στα στρέμματα, ο μέσος παραγωγός, ο ελαιοπαραγωγός και ο αμπελουργός του Ηρακλείου, που έχει 30 στρέμματα, θα πάρει 1.500 ευρώ επιδότηση. Είναι άνθρωπος που παίρνει 10.000 ευρώ επιδότηση με 10 στρέμματα. Με τη νέα ΚΑΠ, για να μην γίνει οριζόντια, δεν έγινε σύγκληση, έγινε μια περικοπή 30%. Αυτά ήταν μέσα στη διαπραγμάτευση, τα ξέρανε όλοι. Τα ξέρανε και ο Ανδρέας. Πάντως, από την Ευρώπη υπάρχουν κάποιες μομφές που λένε ότι με τη νέα ΚΑΠ πρέπει να γίνει μια καλύτερη ρύθμιση στον τρόπο που δίνονται οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι, αυτό λένε. Και υπάρχουν και πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφισβητούν τη δυναμική της Ελλάδας όσον αφορά τις επιδοτήσεις, κάνοντας και ειδική αναφορά για την Κρήτη. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, συμβαίνουν σε όλες τις χώρες. Γιατί δεν παίρνει μόνο η Ελλάδα επιδοτήσεις. Αλλά ένα τελευταίο που ήθελα πολύ γρήγορα να πρέπει να πάω ασφιχτικά στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ λοιπόν, όταν σε αυτή τη διαπραγμάτευση που όντως ήταν απόν, από ό,τι φαίνεται, ήταν απόν. Γιατί έπρεπε να στηριχθεί. Δεν γίνεται όλο ο παραγωγός 50 ευρώ και αυτός που καλλιεργεί στη τυρά 40. Τι μου λέγανε εμένα οι υπουργοί. Στην Κρήτη, επειδή το κατακεφαλή μέσο όρο προσεγγίζει μισό λεπτό. Όχι, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Βάλτε το άνω τελεία και θα ολοκληρώσετε αμέσως μετά, κύριε Σμπόκο. Πάμε σε διαφημίσεις. 11 ακριβώς, το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Ψηφίζω Ελλάδα. Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα με τρεις υποψήφιους βουλευτές στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σμπόκο, για να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας λέγοντας αυτό ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι τότε οι υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων μου λέγανε εμένα ότι επειδή το κατακεφαλή εισόδημα προσέγγιζε το μέσο όρο το ευρωπαϊκό στην Κρήτη, της περιφέρειας Κρήτης, υπήρχε λέει η εναλλακτική μορφή εργασίας. Δηλαδή θα μπορούσε ο ελαιοπαραγωγός ή ο αμπελουργός να στραφεί στα ξενοδοχεία. Και γι' αυτό έγινε αυτό. Δηλαδή η κατανομή υποστηρίχθηκε εκείνη την περίοδο και πήγε στις περιφέρειες όπως γίνανε το 55-42 και το 20 στα κτηνοτροφικές εκτάσεις και αυτό ακριβώς παρουσιάζονταν. Πείτε μου εσείς σήμερα, πάρτε να ακολουθήσετε ένα ελαιοπαραγωγό ή ένα αμπελουργό σήμερα στο χωράφι του. Να δείτε αν μπορεί να κάνει παράλληλα και την εργασία στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Άρα αυτό μπορεί να λειτουργήσει απαγορευτικά στο πάντρεμα που λέμε του πρωτογενή τομέα με την βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Και θέλω να έρθω σε αυτό, κύριε Στρατάκη. Διαχρονικά έχω ακούσει πολλές φορές τους ανθρώπους που ασχολείστε με το πρωτογενή τομέα ότι είναι το μεγάλο στίχημα. Αυτό το στίχημα μπορεί να επιτευχθεί. Κύριε Δασκαλάκη, έχω πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας ότι και πόση ώρα τώρα μιλάμε για τις επιδοτήσεις, αν. Έχω πει και το ξαναλέω και απόψε. Ο στόχος είναι το προϊόν. Ο στόχος είναι να μπορούμε να παράγουμε. Σας λέγω ότι ο νομός Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, τον οποίο έχω την τιμή να εκπρόσωπω ως υποψήφιος βουλευτής του νομού εδώ στο πάνελ,
Υπάρχουν καλλιέργειες πάνω από 100.000 στρέμματα αμπέλια. Υπάρχουν 17,5 εκατομμύρια λεόντρα. Υπάρχουν θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ανθρώποι οι οποίοι αγωνίζονται και κάνουν ένα άγνωστο πόλεμο κάθε μέρα πώς θα παράξουν, πώς θα μεταφέρουν το προϊόν τους στις αγορές του εξωτερικού. Υπάρχει μια παραγωγή. Αυτή λοιπόν η παραγωγή με τις πολιτικές τις οποίες εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι κατηγορία, είναι γεγονότα. Τα φορολογικά μέτρα και το ασφαλιστικό είναι απαγορευτικά για να μπορέσουμε να παράξουμε. Εμείς λοιπόν λέμε και λέει ο πρόεδρός μας και στο πρόγραμμα μας αναφέρεται ρητά ότι ερχόμενος στην κυβέρνηση και εφόσον ο ελληνικός λαός του εμπιστευτεί και έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτή τη φορολογία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε με αυτόν τον ασφαλιστικό νόμο. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε. Άρα υπάρχει δέσμευση για μείωση, για φοροελαφρύνση στον πρωτογενή τομέα. Μα αναφέρονται, κύριε Δασκαλάκη, στο πρόγραμμα και στην ενότητα του αγροτικού χώρου συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνει. Και ακούστε να δείτε. Όταν με ακούτε και μιλάω για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, θα πρέπει να εγώ το ξέρω σίγουρα, αλλά θα το μάθουν και όλος ο κόσμος σιγά, ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος δουλεύει θεσμικά. Λειτουργά θεσμικά, σέβεται τους θεσμούς, θέλει παραγωγή, θέλει να μπει η χώρα σε παραγωγή και εφόσον το θέλει, θα πάρει όλα τα μέτρα για να μπορέσουμε να φέρουμε τον παραγωγό σε διαδικασία παραγωγής, να μπορέσει να ζήσει και να έρθει και η επιδότηση. Και να έρθει και η επιδότηση, όχι όμως η επιδότηση να είναι εξάρτηση. Άρα στο πρόγραμμά σας, κύριε Στρατάκη, υπάρχει αυτό που λέμε πέρα από τις φοροελαφρύνσεις και ένα ζητούμενο που νομίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν το κατάφερε καμία από τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο του πρωτογενή τομέα, πάντρεμα της βαριάς τουριστικής βιομηχανίας με τα απλά κριτικά προϊόντα, με το ελαιόλαδο και όλα αυτά που παράγει η κριτική γη. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο διαχρονικά το λέμε, συμμετέχουμε, συζητάμε, είναι ένα τεράστιο θέμα, ο στόχος είναι να γίνει αυτό. Κατά εμέ είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, δεν είναι ακατόρθωτο. Θα πρέπει όμως, δεν είναι μόνο τα προϊόντα τα δικά μας, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τι τουρισμό θέμα. Εάν θέμε ένα τουρισμό ο οποίος θα έρθει με ένα μπακέτο εδώ 360 και θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να παράγει και να πληρώνεται και να αμείβεται το κρέας του ελάχιστα. Στο πρόγραμμά σας πάντως δεν αναφέρετε τίποτα από αυτή την ερώτηση. Το πρόγραμμά σας, κύριε Στρατάκη, είναι, ορίστε, τρεις σελίδες. Θα το βάλω στο φάκελό. Τρεις σελίδες. Να το διαβάσεις, γιατί εγώ έχω διαβάσει εδώ πέρα. Αν το δείτε το πρόγραμμα αυτό, τρεις σελίδες, ένα κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας τώρα για τον πρωτογενή τομέα, πάρετε το εδώ πέρα, εδώ είναι, κάτσουμε να το δούμε αναλυτικά. Αγαπητέ συγκεκριμένη Βασίλη, ερώτηση σας έκανε ο κύριος Δασκαλάκης και Βασίλη, δεν υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα σας. Εγώ κοιτάσω να τη δω και δεν τη βρίσκω. Το κόμμα σου, όταν σου λέει καλημέρα, πρέπει να κοιτάζεις να δεις, είναι μέρα. Πρέπει να έχεις να δεις, είναι μέρα. Αυτό τώρα, το πρόγραμμα, το κόμμα σου, το κόμμα σου, το κόμμα σου, παρακαλώ. Αυτό τώρα είναι μια κορώνα. Εσείς κάνετε το άσπρο μαύρο, τη μέρα νύχτα, το κρέας ψάρι, το ψάρι κρέας. Πάρε το πρόγραμμά μας, θα το διαβάσεις. Εδώ είναι το πρόγραμμα, το έχω εδώ μπροστά σας. Για τη συγκεκριμένη ερώτηση που σας έκανε, για τη συγκεκριμένη ερώτηση που σας έκανε, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σας. Δεν βοηθάει να βγάλουν συμπεράσματα η αγροτιά. Είμαστε εδώ και θεματικά. Μισό λεπτό, κύριε Καρκαβάτσο, για να ολοκληρώσει. Κύριε Στρατάκη, ολοκληρώστε την τοποθέτηση, να πάμε στον κύριο Καρκαβάτσο. Να παντρέψουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τουρ. Είναι για να το βάλει κανένα κόμμα. Είναι για να το επιβάλλει κάποιος. Είναι μια συνεργασία δύο κοινωνικών ομάδων. Θα πρέπει και εμείς, έχουμε προϊόντα, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, το γάλα μας, τα τυριά μας, το κρέα μας, τα κρέατά μας, το λάδι μας, το κρασί μας. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε. Το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει να δούμε και πού απευθύνονται αυτά τα προϊόντα και σε τι τιμές πληρώνονται. Έχει να κάνει με την ποιότητα του τουρισμού. Ένα μεγάλο ζητούμενο αυτό για την ποιότητα του τουρισμού. Δεν είναι θέμα κυβερνητικό και καμιάς κυβέρνησης. Μπορεί να συνδράμει και να βοηθήσει, μάλιστα, αλλά είναι θέμα δύο επαγγελματικών τάξεων. Κύριε Καρκαβάτσο, πάντως. Για να είναι καθαρό,
ότι κύριε Σμπόκο, το αντικριστό, το οφτό, δεν θα κάνει την τιμή ταρνιού παραπάνω από ό,τι πρέπει. Έχει σημασία να δούμε ότι η αγροτουριστική ανάπτυξη που ωφελεί τάχατε στα προϊόντα μας δεν θα λύσει το πρόβλημα του κόστου παραγωγής μας. Δεν θα πουλήσουν δηλαδή το γάλα τους παραπάνω οι φθινοτρόφοι. Καθαρό είναι λοιπόν ότι τα προγράμματά τους έχουν μια ενιαία αντίληψη σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς αυτό που αποτρέπουν σαν το διάολο το λιβάνι είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μεγάλη αγροτική εκμετάλλευση, στη μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα της αγροτιάς, να βγάλει έξω την αγρότη και να τον κάνει να είναι εργάτη της γης. Καθαρό είναι αυτό. Και εκεί λοιπόν εμείς καλούμε την αγροτιά. Εκεί θα παστέψουμε το βλέμμα μας. Ποιοι ήταν πριν από τις 7 του μήνα. Αφισβητείτε δηλαδή τα προγράμματα των δύο κομμάτων. Βεβαίως θα αφισβητούμε. Είναι προγράμματα, κύριε Δασκαλάκη, τα οποία δεν ξεφεύγουν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η μεγάλη αγροτική εκμετάλλευση. Όμως έχουμε καθαρό παράδειγμα ότι η αγροτιά για να επιβιώσει κάνει δύο και τρεις δουλειές. Και αυτό που είπε ο κύριος Στρατάκη για το κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, έχει σημασία να δούμε πώς τον πετούν έξω από τη γη του. Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να συμπληρώσει εισόδημα και κάνει και δύο δουλειές. Και γι' αυτό δεν παίρνει επιδότηση. Και γι' αυτό δεν είναι στα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα. Και γι' αυτό βγαίνει εκτός από τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλάμε τώρα για αγροτική, για αγρότες, όπως παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Καρκαβάτσο, αφισβητείτε ένα σημαντικό πυλώνα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με βάση αυτά που είπε ο κύριος. Βεβαίως το αφισβητούμε. Η πρόταση που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, που συνεχίζει τη ρότα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν διαφωνούν πουθενά στην πολιτική που κατευθύνονται. Έχουν διαφορές σαν πρόσωπα, αλλά επί της ουσίας η πολιτική τους είναι η ίδια. Είναι ότι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν το μικρομεσαίο και φτωχό αγρότη έξω από τη γη του. Μάλιστα. Αγρότης είναι, λέει, έτσι, η μονή το πλού. Με χιλιάδες στρέμματα. Και δεν είμαι αγρότης εγώ που κάνω δύο δουλειές για να ζήσω. Μάλιστα. Και έχει επιδότηση, ναι, και έχει ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει ίδια κεφάλαια και στρέμματα που επιδοτούν αυτή την κατεύθυνση. Εμείς λέμε. Κύριε Δασκαλάκη, πολύ γρήγορα, κύριε Καρκαβάτσο. Ναι, εμείς λέμε ότι στην πρωτοπορία της μάχης και στο αγώνα βρεθήκαν οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές που δεν κατεβάσαν τα λάβαρα, όπως λέγανε εκείνοι οι συνδικαλιστές, ότι εμείς έχουμε τις ταυτότητες των κομμάτων στο σπίτι μας. Τώρα τις έχουν στο λαιμό τους. Εντάξει, όμως τώρα, κύριε Καρκαβάτσο. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, κύριε Δασκαλάκη, μισό λεπτό όμως, κύριε Καρκαβάτσο, να πάμε στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας το ρόλο της επιβίωσης και καλούμε το λαό μας. Κύριε Καρκαβάτσο, θα με αφήσετε όμως να σας κάνω ένα ερώτημα. Να σας αφήσω, κύριε Δασκαλάκη, αλλά με προϋπόθεση να οδηγήσουμε τη συζήτηση. Σε αυτό που... Θέλετε να οδηγήσετε εσείς τη συζήτηση ή να την οδηγήσω εγώ? Εσείς. Λοιπόν, αφού λοιπόν με αφήνετε να την οδηγήσω τη συζήτηση, θέτε ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου θέμα. Γιατί εδώ, από τη μία, αντιλαμβάνομαι ότι είναι οι αγρότες που δεν αγωνίζονται και είναι και οι αγρότες που αγωνίζονται. Οι αγρότες που διαχειρίζονται το υπάρχον σύστημα. Εγώ στους αγώνες σας έχω δει και τους τρεις. Σε αγώνες, σας έχω δει και τους τρεις. Συμμορφή των αγώνων που μας έχετε δει, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι έτσι. Για να μετρήσουμε τον πόλεμο στους αγώνες. Εδώ ήρθανε, αν μπορούμε να παρουσιάσουμε τα προγράμματά μας, τα κόμματα που εκπροσωπούμε. Και τα κόμματά σας, κύριε Σμπόκο, είναι εκτός από αγώνες. Μα δεν μιλάω για εσάς. Εγώ μιλάω για το κόμμα σας που βρέθηκε απ' έξω, που έστειλε στα δικαστήρια και δίκασε αγροτοσυνδικαλιστές και τους έστειλε σαν ποινικούς ενόχους μέσα στον αγώνο. Εγώ θέλω να πω μία κουβέντα. Και αυτό συμφωνούμε όλοι, κύριε. Πώς δεν δικαστήκανε? Προχθές δικαστήκανε οι συνδικαλιστές. Εσύ προσωπικά έχεις δικαστεί καμιά φορά? Αχ, να αχνίζουμε τα ζάλα μου. Αχνίζουμε τα ζάλα μου και εγώ έπισα δρόμους μαζί με τους αδελφούς μου. Έχεις δικαστεί καμιά φορά? Κύριε, μία κουβέντα, αν με επιτρέψετε. Κύριε Στρατάκη, έχεις δικαστεί καμιά φορά? Η ηρωική πράξη. Μα έχεις δικαστεί, απάντησε μου. Δεν είναι στη διαχείριση των χρημάτων της εταιρικής σύμπραξης. Απάντησε μου αν έχεις δικαστεί. Ακούστε κάτι. Απάντησε. Δεν δικαζόμαστε εδώ. Τα αγροτοδικεία έχεις πάει προσωπικά? Κύριε Στρατάκη, όταν διαχειρίζεστε μια εταιρική σύμπραξη που έχει ιδιωτικό οικονομικό κριτήριο, βεβαίως έχετε και ευθύνες. Βεβαίως έχετε και ευθύνες. Και δεν είναι τυχαίο καθόλου που σήμερα διαχειρίζεστε. Κύριε Σμπόκο, ελάτε. Κύριε Σμπόκο, συμφωνούμε ότι το αγροτικό θέμα είναι ένα εθνικό θέμα. Και έτσι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και πρέπει να κάτσουμε όλοι
σε ένα τραπέζι και με σύνθεση απόψεων να δούμε πού έχει στραβώσει το ζήτημα και πού μπορούμε να το δρομολογήσουμε, να το φτιάξουμε. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας περισσότερα, mm-hmm. πιο πολύ στην Κρήτη που κουβεντιάζουμε, εμείς έχουμε ένα μόνο, πάνω σε ένα πράγμα μπορούμε να πατήσουμε, στην ποιότητα. Να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η Κρητική Γη και πώς αυτά θα φύγουν έξω από τα σύνορα της Κρήτης για να πάρει την υπεραξία που πρέπει ο παραγωγός στην τσέπη του. Έχουμε αυτή τη στιγμή όμως να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την παραγωγή της Κρήτης. Φέτος, παράδειγμα, το ελαιόλαδο, πέρυσι, την περσινή σεζόν που ήταν η παραγωγή 180.000 περίπου τόνους, τα καλά λάδια ήταν ελάχιστα και είχαν να κάνουν με την ξηρασία. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κάτσουμε να το αντιμετωπίσουμε συνολικά. Η τιμή του λαδιού σήμερα στα 2 ευρώ επηρεάζεται από το κομμάτι αυτό, την κλιματική αλλαγή. Η κυβέρνηση. Η τιμή επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Επηρεάζεται γιατί. Η τιμή που την καθορίζουν τα εμπορικά η τιμή καθορίζεται βάσει την παγκόσμια παραγωγή. Η παραγωγή το καθορίζει. Η παραγωγή, η ζήτηση του προϊόντος καθορίζει την τιμή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία παραγωγή λαδιού την περσινή χρονιά, η οποία τα λάδια, το παρθένο ελαιόλαδο, οι οξύτητες ήταν λίγο ελάχιστα. Αυτά, κύριε Σμπόγκο, τα λέμε ήταν, του πηδόνου. Αυτά εκείνο ήταν, που ξέρει ο παραγωγός, αυτό που ξέρει ο παραγωγός είναι ότι τώρα περίπου μισό λεπτό. Το διακύβευμα ήταν ότι την κάνουν 5 εμπόροι και η Ένωση. Γιατί δεν λέτε τα προηγούμενα 3 χρόνια που ήταν 3,5-4 ευρώ η τιμή του λαδιού, ήταν πάλι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέτε να πει δηλαδή ότι η ζήτηση και προσφορά. Ασφαλώς. Ωραία, αυτό και γιατί όταν δεν έχουμε να ψακώσουμε μποντικό, το λάδι μας δεν ανεβαίνει πάνω από 2 ευρώ. Πότε δεν ανεβαίνει πάνω από 2 ευρώ. Εδώ. Πότε. Υπάρχει γιατί υπάρχει υπερπαραγωγή από την Ισπανία. Σήμερα η περσινή σεζόν έχει η παγκόσμια αυτά παραγωγή. Είναι, δεν είναι αναζητήστε. Δεν είναι κανένα κόλπο. Κουβεντιάστε με τους εμπόρους ελαιολάδου να σας πούνε τι ακριβώς. Σε ποιου είδους πολιτικές, κύριε Δασκαλάκη, ακούστε, θα διαχειριστούν την επομένη των εκλογών. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να βγαίνει σήμερα το ΚΚΕ, κύριε Κακαβάτσο, να το σε καλά στη σούπα. Κύριε Σμπόκολο, εμείς προτείνουμε τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για το ελαιόλαδο με νομοθετική διάταξη. Όπου θα συμμετέχουν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι. Παραγωγοί, μεταποιητές, εμπόροι, πολιτεία, καθώς και επιστήμονες του κλάδου. Τόσο στον τομέα της παραγωγής, όσο και στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σκύψουμε εδώ πάνω, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί είναι. Αφήστε τι λέει ο κ. Καρκαβάτσος. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ποιότητα του προϊόντος. Και η ποιότητα έχει επηρεαστεί. Ρωτήστε και τους ελαιοργούς και τους εμπόρους. Ωραία, γιατί λοιπόν στην πολιτική του δάκου, που εν πάση περιπτώσει καθορίζει και την ποιότητα, δεν εφαρμόσατε μια λογική πιο παραβατική, πιο ουσιαστική? Το ξέρετε εσείς ότι γιατί έχετε σήμερα το θεσμικό πλαίσιο για τη δακοκτονία στα χέρια των εργολάβων που καθορίζουν τις εξελίξεις από με βάση το κέρδος. Κύριε Καρκαβάτσο, κύριε Σμπόκο, το θεσμικό πλαίσιο για την δακοκτονία ισχύει με βασιλικό διάταγμα του 1951. Και γιατί δεν το εφάρμοσε? Είμαστε. Είναι άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτό, της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Τον άλλη λοιπόν, κυβέρνηση. Κύριε, κύριε Στρατάκη, έρχομαι σε εσάς. Έχουμε περίπου 8 λεπτά. Θέλω προς το τέλος και μια γρήγορη τοποθέτηση για την προσωπική υποψηφιότητα του καθενός. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι το φορολογικό, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν και ερωτήματα όση ώρα μιλάτε από τους τηλεθεατές. Αν λέει υπάρχει δέσμευση από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα ακολουθήσει μια διαφορετική φορολογική πολιτική που θα έχει ως βάση τις φοροελαφρύνσεις. Είναι κάτι που το ζητούν επιτακτικά οι τηλεθεατές. Κύριε Δασκαλάκη, το λέμε, το αναφέρουμε, είναι στο πρόγραμμα ότι ο φόρος στον αγρότη και όχι μόνο στη μεσαία τάξη, αν θέλετε να συζητήσουμε για την επιχειρηματικότητα και να συζητήσουμε, είναι απόφαση ηλυμένη και την έχει πάρει ο πρόεδρος, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν μειωθεί αυτή η φορολογία, πάμε και οδηγούμαστε στο απόλυτο χάος. Αναφέρεται ότι θα πάμε από το 22% στο 9%. Στο 9%. Θα καταρριθεί, λέει, το τεκμήρια. Θα
Πάμε από δεσμευτείτε, κύριε Στρατάκη. Θα καταργηθούν τα τελευταία. Θα πάμε από το 22 στο 9% και μία σειρά μέτρων. Απαντώ στην ερώτησή σας μονολεκτικά ότι ναι, είναι απόφαση του Προέδρου και έχει αναφερθεί και στο πρόγραμμα ότι θα μειωθεί η φορολογία και αυτό δεν θα γίνει του χρόνου, δεν θα γίνει κάποτε, θα γίνει στο αμέσως. Θα γίνει αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες που αυτές μπορεί να είναι τέλος πότε, του ή αρχές του άλλου χρόνου. Αυτά καταγράφονται, κύριε Στρατάκη, καταγράφονται σε ενδεχόμενη περίπτωση που θα είστε θα σας δώσω το κυβέρνηση. Μας, σε μένα με το διαβάζετε. Το πρόγραμμά σας το είδαμε, κύριε Στρατάκη. Ορίστε, τρεις σελίδες είναι. Πάρτε το, να δείτε γενικότητες. Μπερδέψαν τα προγράμματα τους, κύριε Δασκαλάκη, με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα μας αφήστε να μιλήσουμε απόψε, γιατί δεν είμαστε εδώ σε κανένα συνέδριο της ΚΝΕ. Εσείς έχετε ένα συνέδριο. Έχει ένα συνέδριο, πώς θα αφατήσετε τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων, πώς θα κερδίσουν ακόμα περισσότερο εις βάρος του παραγωγού ή εμπόρου. Σας παρακαλώ πολύ. Σεβαστείτε και εμάς. Κύριε Στρατάκη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Να φύγω και να κάτσεις μόνος σου να τα πεις. Σε λίγο θα φύγουμε όλοι μαζί, κύριε Στρατάκη. Μην ανησυχείτε. Κύριε Στρατάκη, ολοκληρώστε. Αφού μας κρίνει ο λαός. Κύριε Καρκαβάτσο, σας παρακαλώ. Κύριε Καρκαβάτσο, εάν δεν γίνει, αναφέρει ο Βασίλης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα κάνει Εθνικό Συμβούλιο του Λαού. Τώρα. Δεν το έκανε στα 4 χρόνια, δεν έκανε τίποτα, έκανε αυτά που έκανε. Στο πρόγραμμά μας το έχουμε. Ναι. Στο πρόγραμμά μας ένας από τους άξονες είναι αυτές. Εσάς δεν έχει καμία αναφορά στο πρόγραμμά σας για το ελαιόλαδο του κ. Στρατέκη. Ορίστε, εδώ είναι. Γενικότητες, τρεις σελίδες. Επειδή ο χρόνος περιορίζεται πολύ γρήγορα, κύριε Στρατάκη, για να πάμε στην τελευταία τοποθέτηση ολονών. Εάν δεν μπουν στόχοι, εάν δεν αποφασίζουμε καταρχήν, εάν θέμε να παράγουμε, ναι, θέμε. Όλα τα άλλα για μένα είναι εύκολο. Θα πρέπει να βάλουμε στόχο. Το ελαιόλαδο όμως, όπως ανέφερε, θέλει μία θεσμοθετημένη ελαϊκή πολιτική. Και όχι μόνο το ελαιόλαδο, γενικά όλοι οι τομείς της Γεωργίας. Δεν μπορεί, κύριε Δασκαλάκη. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν να ασκείται αγροτική πολιτική από τον εκάστοτε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και να κρατάει αυτή η πολιτική μόνο το διάστημα που είναι υπουργός. Κύριε, επειδή μένουν περίπου 4,5 λεπτά, έρχομαι σε εσάς, κύριε Καρκαβάτσο. Είναι η τελευταία ερώτηση, κοινή και για τους τρεις. Γιατί πρέπει στις 7 Ιουλίου οι κριτικοί να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Γιατί, κύριε Δασκαλάκη, και από ό,τι φάνηκε από την απόψινή κουβέντα, τάσουν φύκια για να τα ακούσετε σκορδέλες στο λαό μας. Και αυτή η πολιτική τους πρέπει να καταδικαστεί. Αλλά για να γίνει αυτό κατανοητό στο λαό μας και επειδή το δικαίωμα του λαού μας να κρίνει ποιοι θα τον υπερασπιστούν μέσα στη Βουλή, το ΚΚΕ έχει σταθεί απέναντι πάντα στη λογική της υπεράσπισης των συμφερόντων. Με βάση λοιπόν αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα λεπτό στον καθένα σας, και βέβαια. Και το ΚΚΕ κατευθύνει την πολιτική του πάντα στα λαϊκά συμφέροντα και επειδή εδώ πέρα που είμαστε δοκιμαζόμαστε και ξέρουμε τα κιλά μας ο καθένας και ξέρουμε από πού είμαστε και ξέρουμε τι καπνό φουμέρνουμε και ξέρουμε πού θα την πάμε τη δουλειά, ένας δρόμος έχουμε δείξει εμείς οι κομμουνιστές. Μόνο το δρόμο της πάλης, του αγώνα και της διεκδίκησης. Με αυτόν τον τρόπο καλούμε την αγροθιά, τη μικρομεσαία και φτωχή αγροθιά, τους εργαζόμενους, το λαό μας, να δώσει όσο μπορεί περισσότερη δύναμη στο ΚΚΕ, να βγει ενισχυμένο μέσα στη Βουλή, γιατί θα είναι η μόνη γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση. Μάλιστα. Κύριε Στρατάκη, γιατί στις 7 Ιουλίου πρέπει να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Ανδρέα Στρατάκη? Κύριε Δασκαλάκη, στις 7 Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στηριχτεί και να δοθεί δυνατότητα στο κυβέρνημα του Μητσοτάκη να κυβερνήσει τη χώρα, γιατί είναι η πραγματική ελπίδα. Είναι η πραγματική ελπίδα. Είναι ένα κόμμα και ένας άνθρωπος που πιστεύει στις επενδύσεις, πιστεύει στην παραγωγή, πιστεύει στην επιχειρηματικότητα, πιστεύει στην αγροτική παραγωγή, πιστεύει, εν πάση περιπτώσει, σε όλο το κοινωνικό ιστό της χώρας. Στο κομμάτι το δικό μας και γιατί τον Ανδρέα Στρατάκη, εγώ απευθύνομαι σε όλους τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, οι οποίοι λίγο πολύ με γνωρίζουν και με ξέρουν καλά διαχρονικά. Έχω υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης και υπηρετώ και δεν υπηρετώ, όπως είπα προηγουμένως, έτσι με λόγια και μόνο λόγια. Ζητώ την ψήφο τους και να μου δώσουν τη δυνατότητα, ούτως ώστε να έχουμε μία δικιά μας φωνή στο ελληνικό κοινοβούλιο, να μεταφέρω την αγωνία τους και να στηρίξω όλο αυτό
που λέγεται αγρότης κτηνοτρόφος και νομοηλεκτρικού. Κύριε Σμπόκο, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Βασίλη Σμπόκο? Γιατί πρέπει να εκτιμήσει και να αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης αυτή τη δύσκολη περίοδο κάτω από σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα έκανε αγώνα, δεν τάισε όλα τα προβλήματα, αλλά έφερε αποτελέσματα σε πολύ, πολύ σε βασικά θέματα που μας απασχολούσαν. Όσον αφορά την υποψηφιότητά μου, εμένα έχει αναφορά στον πρωτογενή τομέα, στο ψηφοδέλτιο, η υποψηφιότητά μου. Είναι ένας άνθρωπος που οι περισσότεροι με γνωρίζετε μέσα από τους αγώνες μου στο συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια, καλούμαι να εκπροσωπήσω όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και με το ίδιο πάθος, με την ίδια αγωνιστικότητα που το έκανα εκπροσωπώντας τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, με το ίδιο πάθος θα το κάνω και αύριο, αν ο Ηρακλειώτικος λαός με επιλέξει να είμαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και ο έντονος διάλογος πολλές φορές μπορεί να είναι πιο ουσιαστικός. Είστε τρεις δυναμικοί άνθρωποι και βεβαίως είστε στην κρίση των πολιτών του Ηρακλείου την 7η Ιουλίου, όπου όλοι οι Έλληνες θα αποφασίσουν για την επόμενη κυβέρνηση. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Crete TV. Σε πολύ λίγο εδώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με υποψήφιους βουλευτές από την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και με φόντο βεβαίως την δική μας λαϊκή ετοιμιγορία της 7η Ιουλίου. Καλό σας ξημέρωμα.